ξέρει. Λυπούμε. Λυπούμε για αυτές τις ακρίβειες. Το επόμενο σημείο που θέλω να θέσω. Άκουσα με ενδιαφέρον την ομιλία του κ. Μεμεράκη. Αντιλαμβάνομαι ότι έπρεπε να απαντήσει σε κάποια θέματα. Ομολογώ, δεν την κατανόησα την ομιλία του. Δεν την κατάλαβα, κύριε Μεμεράκη, την ομιλία σας. Επιφυλάσσω να τη μελετήσω και από γραπτό λόγο. Και επιφυλάσσομαι να συμπεράνω αν μπορούμε να στεριαζόμαστε στο έργο για το οποίο έχουμε εκλεγεί εδώ. Όταν κάποιος είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν είναι κάποιες ώρες έτσι. Με συγχωρείτε, θα με ακούσετε. Αν δεν θέλετε να ακούσετε, υπομονή, θέλω να γραφτούν στα πρακτικά αυτά τα οποία λέω. Δεν κατάλαβα τι δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε ότι έχουμε διπλό ρολό. Δηλαδή εσείς θα υπογράφετε την πρόταση μομφής κατά του Προέδρου και θα είστε ένας από τους 5 ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρόεδρος της Βουλής δεν θα μπορεί να απαντήσει ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.